Φίλες και φίλοι του V-Media και της εκπομπής μας για τη μετανεωτερική Ευρώπη, γεια σας. Μετά από πολύ καιρό είμαστε πάλι μαζί, αρκετό σχεδόν ένα μήνα πριν από το Πάσχα. Επανερχόμεθα, δυστυχώς χωρίς το Γιάννη Παπαμιχαήλ σήμερα, για λόγους ανωτέρας βίας δεν θα είναι μαζί μας, αλλά έχουμε μαζί μας τον Βαγγέλη Χωραφά. Γεια σου Βαγγέλη. Γεια σου Κώστα. Και επομένως θα ξαναρχίσουμε το ταξίδι μας στα θέματα που έχουμε βάλει να συζητήσουμε, που αφορούν με τη γενικότερη κατάσταση των ευρωπαϊκών προβλημάτων και γενικότερα τα προβλήματα της λεγόμενης περιοχής της Ευρασίας. Δηλαδή μια εκπομπή η οποία κινείται περισσότερο στα γεωπολιτικά παρά στα γεωοικονομικά. Σήμερα αποφασίσαμε να μιλήσουμε, νομίζω δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αλλά πιθανό να πάμε και τη δεύτερη εκπομπή, μια άλλη εκπομπή την επόμενη Δευτέρα, για ένα μεγάλο πρόβλημα που κατά την άποψή μας υπάρχει στη μετανεωτερική Ευρώπη, αλλά και γενικότερα, δεν υπάρχει μόνο στη μετανεωτερική Ευρώπη, είναι ένα πρόβλημα το οποίο ταλάνιζε και πάντοτε δημιουργούσε συγκρούσεις στην Ευρώπη πάρα πολύ, δηλαδή εδώ και 2 και 3 αιώνες ίσως και παραπάνω, το θέμα της Ρωσίας. Το θέμα της Ρωσίας με την Ευρώπη. Επομένως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία συζήτηση, ανάλυση, για να δούμε ποιες είναι οι σχέσεις της Ρωσίας, πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις με την Ευρώπη, και όχι μόνο με την Ευρώπη, αλλά και υπό μία έννοια και με το αφεντικό της Ευρώπης, το γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό αφεντικό της Ευρώπης στις ΗΠΑ. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί όχι μόνο στην Ευρώπη με τα θέματα της Ουκρανίας και τις σχέσεις της Ευρώπης με το ΝΑΤΟ, αλλά γενικότερα τις σχέσεις της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή, που σήμερα είναι το κύριο πρόβλημα με το θέμα της Συρίας, αλλά γενικότερα και της Μέσης Ανατολής. Μετά θα δούμε τις σχέσεις της Ευρώπης, της Ρωσίας, φαντάζομαι, με τη Γερμανία και με τις άλλες δυνάμεις ευρωπαϊκές, τι δυνατότητες υπάρχουν. Και νομίζω ότι θα καταλήξουμε συζητώντας, αγαπητέ Βαγγέλη, τα θέματα που αφορούν στην Ελλάδα και στην Ρωσία, δηλαδή ποιες είναι οι σχέσεις της Ελλάδος και της Ρωσίας, πώς διαμορφώνονται, ποια είναι τα προβλήματα, ποιες είναι οι προοπτικές, τι σημαίνει αυτή η επίσκεψη Πούτιν, η οποία νομίζω θα έρθει 28 Μαΐου, έτσι. Και πάει λέγοντας, ποια είναι τώρα, διάβαζω ότι ο Πούτιν έρχεται με 200 επενδυτές, περιμένουμε τα κεφάλαια τα ρώσικα, όπως τα περιμέναμε και τις προηγούμενες, μια σειρά άλλα θέματα, να δούμε ποιες είναι οι εκφάσεις και οι εκφάνσεις του ρωσικού παράγοντα στην Ελλάδα, γιατί ήδη έχει αρχίσει και εμφανίζεται, εμφανώς. Ναι. Αρχίζουν και αναδεικνύονται αυτοί οι παράγοντες και πάει λέγοντας. Ωραία, επομένως, τι λες, να αρχίσουμε από μια γενική. Έτσι... Από μια γενική και ναι. Μετά θα δούμε για την Ελλάδα. Έχεις στην Ελλάδα τελευταία. Τελευταία. Πιθανόν να την κάνουμε και στην επόμενη εκπομπή, αν δεν προλάβουμε. Ναι. Ναι. Θέλω να πω το εξής. Το θέμα της Ρωσίας πάντα ήταν ένα. Θα έλεγα ήταν το βασικό. Ο βασικός πυλώνας όλων των γεωπολιτικών θεωριών. Γιατί όλες οι γεωπολιτικές θεωρίες με τον ΑΒ τρόπο συνδέονται με αυτή την τεράστια μάζα γης που είναι η Ρωσία, η Σιβηρία, αυτή η τεράστια μάζα, αυτό που οι περισσότερες θεωρίες το αντιμετωπίζουν σαν το κέντρο, την καρδιά, τέλος πάντων, της Ευρασίας. Και ανάλογα βέβαια με τις αντιλήψεις οι οποίες υπάρχουν για το πώς πρέπει να αντιμετωπίσει κανείς αυτό το πραγματικό γεγονός, το οποίο προκύπτει δηλαδή από την, και από τη γεωγραφία, ας πούμε, αλλά και από το πώς είναι διαμορφωμένη η Γη. Υπήρξαν διάφορες θεωρίες εδώ και πάρα πολλά χρόνια για τη Ρωσία, για τις δυνατότητες τις οποίες έχει, για τον τρόπο που μπορεί να λειτουργήσει. Μετά από τη Ρωσία είχαμε τη Σοβιετική Ένωση, είχαμε άλλου είδους θεωρήσεις για τη σχέση αυτού του όγκου γης, αλλά και ενός πολύ ισχυρού κράτους που ήταν τότε η Σοβιετική Ένωση με τους υπόλοιπους. Μετά κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός ή ανατράπηκε κατά άλλους και πάλι είχαμε να συζητήσουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο. Απλά είναι θέμα ιδεολογικό, ας πούμε, αν είσαι κοντά στο κουκουέ ή όχι. Ναι. Επομένως, αυτό το οποίο
ονομάζεται Ευρασία και το περιλαμβάνει όλη αυτή την έκταση, η οποία είναι από τον Ατλαντικό ωκεανό και η οποία φτάνει μέχρι την Ασία πίσω. Δηλαδή φτάνει μέχρι τον Ειρηνικό ωκεανό από την άλλη πλευρά. Από την πλευρά της Ιαπωνίας. Από την πλευρά της Κορέας και Ιαπωνίας. Ναι. Σε αυτό τον όγκο, το συντριπτικό ποσοστό κατέχεται από τη Ρωσία με τις διάφορες μορφές που είχε μέχρι τώρα σε επίπεδο κρατικό και ένα μικρό κομμάτι είναι αυτό το οποίο ζούμε εμείς, δηλαδή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρώπη που λέμε. Είναι ένα μικρό κομμάτι, αν το δει κανείς στο χάρτη, είναι στην άκρη όλου αυτού του όγκου. Αυτό όμως το μικρό κομμάτι ήταν πάντα ιδιαίτερα δυναμικό, γιατί κατά το 19ο αιώνα και στις αρχές του 20ου, εκεί ήταν οι μεγάλες δυνάμεις οι οποίες έλεγχαν τον κόσμο, η Αγγλία, η Γερμανία, η Γαλλία. Και βεβαίως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και όταν ο κόσμος μοιράστηκε σε ένα διπολικό σύστημα, εκεί ήταν ο ένας πόλος του συστήματος της Δύσης που αργότερα διαμόρφωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ζούμε εμείς σήμερα. Παρ' όλα αυτά, αυτό το κομμάτι μπορεί να είναι μικρό σε έκταση, αλλά είναι εξαιρετικά πιο πυκνοκατοικημένο σε σχέση με το τι είναι με τη Ρωσία και το υπόλοιπο κομμάτι της Ευρασίας. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ας πούμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σήμερα 500 εκατομμύρια πληθυσμό, ενώ ναι. Η Ρωσία έχει 130-140. Ναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, και βγαίνει και πάει ευθύνη. Ευθύνουσα η πορεία. Το θέμα λοιπόν είναι ότι οι σχέσεις που υπήρξαν πάντα ήταν σχέσεις οι οποίες τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, δηλαδή τουλάχιστον με βάση δύο μεγάλους πολέμους, ήταν σχέσεις οι οποίες ποτέ δεν αναπτύχθηκαν, θα έλεγα τουλάχιστον κατά τον 20ο αιώνα, αυτόνομα. Πάντα υπήρχε μέσα με τον ΑΒ τρόπο μια αμερικανική παρέμβαση, μια αμερικανική επιρροή, η οποία είναι εξαιρετικά πιο έντονη και πιο συστηματική από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά. Εδώ λοιπόν... Να σε διακόψω. Ναι. Δεν αρχίζει όμως η κατάσταση με τη Ρωσία από τον 20ο αιώνα, αρχίζει και από τον 19ο αιώνα, ίσως και από τον Μεγάλο Πέτρο, ας πούμε. Από τον Μεγάλο Πέτρο. Έτσι, και τη Μεκατερίνη. Δηλαδή, πάντοτε, να το πούμε έτσι απλά, και θέλω να σου πω και κάτι άλλο, σαν και κάτι άλλο μετά αμέσως, απλά η Ρωσία ήταν μια δύναμη η οποία ήταν λιγότερο αναπτυγμένη, αλλά ήταν ένας τεράστιος όγκος γης, ο οποίος είχε και πληθυσμούς, αλλά είχε και δυνατότητες τεράστιες εκμετάλλευσης. Και το μοναδικό της μέλημα από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου τουλάχιστον, έτσι, μετά από την νίκη του στη Σουηδία και στους Βόρειους Συμμάχους, ήταν να κάνει μια επέκταση προς τη Μεσόγειο, προς τα ζεστά νερά. Ναι. Αυτό είναι πάντοτε ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο μυαλό των Σαφέστατο. Θέλει διέξοδο. Διέξοδο στα ζεστά νερά. Από τότε και μέχρι σήμερα αυτό εξακολουθεί. Υπό μία έννοια αυτό είναι αυτό που ορίζεται ως το ανατολικό... Το ανοιχτό ανατολικό ζήτημα. Ανοιχτό ανατολικό ζήτημα το οποίο διαρκεί 200 χρόνια περίπου. Έτσι. Κλείνει με διάφορους τρόπους, επανέρχεται και τώρα το ξαναζούμε φαίνεται. Σαφέστατα το ζούμε. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, είναι το εξής, ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε για τους ακροατές μας αυτό το πρόβλημα που είπε στη Ευρασία. Η Ευρασία, κατά τη σημερινή γεωπολιτική αντίληψη, αποτελεί, όποιος ελέγχει τη Ευρασία, λένε, ελέγχει τον κόσμο. Ναι, προφανώς. Αυτό είναι σημαντικό σημείο. Δηλαδή από τη στρατηγική, από τη γεωπολιτική. Γιατί είναι εμφανές, άμα το δει κανείς στο χάρτη, είναι τεράστιος όγκος γης αυτός. Όποιος τον ελέγχει, λέει τον κόσμο. Γι' αυτό και επειδή. Να το πούμε, όσοι προσπάθησαν να ελέγξουν τη Ρωσία με όρους, ας πούμε, στρατιωτικούς, να το πω έτσι, δηλαδή είτε ήταν ο Ναπολέον το 19ο αιώνα, είτε ο Χίτλερ τον 20ο αιώνα, καταλάβανε τα όρια που έχουν αυτού του είδους οι κινήσεις όταν μπήκανε μέσα στη Ρωσία και καταλάβανε το βάθος το οποίο υπάρχει και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Γι' αυτό και μετά, όταν τέλειωσε ο πόλεμος, η λογική των Ηνωμένων Πολιτειών που ήταν θριαμβευτές του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν να μπουν στη Ρωσία και να την ελέγξουν με ένα τέτοιο στρατηγικό τρόπο, ήταν να την περικυκλώσουν.
να την περικυκλώσουν με διάφορα κράτη συμμάχους, δηλαδή να φτιάξουν ένα πλέγμα δυτικών χωρών, μάλλον φιλικών στη Δύση, και να ελέγξουν από εκεί και πέρα τις δυνατότητες τις οποίες έχει η Ρωσία. Να θυμίσουμε επίσης, έχει σημασία, Κώστα, για το εξής, ότι αυτή η μάζα γης γίνεται ακόμα μεγαλύτερη αν λάβει κανείς υπόψη και βάλει μέσα και την έκταση η οποία ονομάζεται Κίνα. Αλλά επειδή ποτέ η Ρωσία με την Κίνα δεν είχαν ομαλές σχέσεις ώστε να συμπαραταχθούν, ακόμα και την περίοδο δηλαδή... Που είστε σοσιαλιστικά, ναι, εντός αγωγικών καθεστώτα. Ακριβώς, τρομακτικό ερώτημα ιστορικό αυτό. Τρομακτικό, έτσι, ερώτημα, ακόμα την περίοδο του Στάλιν δηλαδή. Βέβαια, ναι. Που υποτίθεται ότι ο Μάο τότε είχε... Σεβόταν το Στάλιν, ας πούμε, ήταν, ήθελε να συμπαραταχθεί με το Στάλιν κτλ. Τα κρατικά συμφέροντα Ρωσίας και Κίνας εκείνη την εποχή ήταν κρατικά συμφέροντα. Υπήρχε πάντα μία απόσταση. Η απόσταση αυτή μεγάλωσε μετά το θάνατο του Στάλιν και ενώνοντας στην εξουσία του Χρουστσόφ. Και τώρα ξαναβλέπουμε... Και εξελίχθηκε, δηλαδή ντύθηκε, αν θέλεις, ντύθηκε με ενδύματα ιδεολογικά. Ιδεολογικά. Αλλά επί της ουσίας δεν ήταν ιδεολογικά ζητήματα. Όχι, τα οποία ήταν. Ήταν ζητήματα επιρροής. Ήταν η κρατική οντότητα, η δύναμη του κράτους και η επέκτασή του και η αυτοσυντήρησή τους. Δηλαδή, αλλά μετά ντύθηκε με διάφορα ιδεολογικά ζητήματα. Τώρα για την πολιτική επανάσταση, αν η πολιτική πάει μπροστά, αν η οικονομία πάει μπροστά. Το μοντέλο του υπαρτού σοσιαλισμού. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό, με συγχωρείς, αυτό το σημείο. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το αναλύσουμε, να το πούμε ή να πεις την άποψή σου. Είναι σημαντικό ότι δύο σοσιαλιστικές χώρες μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εν ώψη μιας επικράτησης των ΗΠΑ ως παντοκράτορας, ως μοναδικής δύναμης, υπερδύναμης σε εκείνη την περίοδο, δεν κατάφεραν να συμμαχήσουν ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν. Κατά την ουσία θα μπορούσαν. Ακόμα και στην Ινδία είχαν τεράστια επιρροή. Βεβαίως θα μπορούσαν. Έτσι, τεράστια επιρροή είχαν στην Ινδία η Σοβιετική Ένωση. Δεν κατάφεραν να ελέγξουν, αυτήν την κατάσταση. Να συμμαχήσουν και να αντιπαρατεθούν υπό μία έννοια σε αυτό το οποίο λέγεται δυτικός αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. Ακριβώς. Και μια και το πες για την Ινδία, ήταν ακόμα και τότε, παρόλο που ήταν διασπασμένοι οι Ρώσοι με τους Κινέζους, είχαν μια τεράστια επιρροή στην Ινδία τέτοια που η Ινδία συντάχθηκε με τις χώρες του τρίτου κόσμου για να επιβιώσει. Όχι με τις ΗΠΑ, ούτε με τους Ρώσους και τους Κινέζους, με τον τρίτο κόσμο. Έχω την εντύπωση βέβαια ότι σταδιακά τώρα, τα τελευταία χρόνια, υπάρχει πάλι μια προσέγγιση μεταξύ Ρωσίας και Κίνας. Είναι αυτή, ας το πούμε, η νέα Ευρασία η οποία αρχίζει και διαμορφώνεται. Δεν σημαίνει τίποτα, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μια συμπόρευση 100%, αλλά μεταξύ τώρα του καθεστώτος Πούτιν και των καινούριων καθεστώτων που αρχίζουν και εμφανίζονται στην Κίνα τα τελευταία χρόνια, αρχίζει και υπάρχει μια πιο καλύτερη συμπόρευση. Βεβαίως τα κρατικά συμφέροντα διατηρούνται ακέραια, έτσι, οι αμφισβητήσεις. Ναι, τους διευκολύνει και ότι η Ρωσία, συγγνώμη, ναι, δεν είναι πια σοσιαλιστική για να προβάλλουν τέτοια Όχι, θέματα. Όχι, προφανώς. Τώρα υπάρχει, θα λέγαμε, ας πούμε, ένας ρεαλισμός πολύ μεγάλος και από την πλευρά του ενός και από την πλευρά του άλλου. Από την άλλη, βέβαια, ο παγκόσμιος καταμερισμός εργασίας έχει βοηθήσει ώστε από τη μία οι Ρώσοι να έχουν πηγές πλούτου, δηλαδή φυσικό αέριο, πετρέλαιο κτλ. Από την άλλη η Κίνα αναπτύσσεται ως βιομηχανική δύναμη η οποία χρειάζεται πόρους στους οποίους δεν έχει η ίδια. Επομένως υπάρχει πεδίο συνεννόησης, αλλά η συνεννόηση αυτή είναι εμπορική συνεννόηση. Δεν σημαίνει ότι πάμε μαζί μέχρι το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει μια συμπόρευση μέχρι ένα σημείο υπάρχει. Εδώ λοιπόν τώρα το θέμα είναι το εξής, ότι η Ευρώπη όταν μιλάμε για τη Δύση, έτσι, γιατί απέντη στην Ευρασία και στο δόγμα της Ευρασίας, υπάρχει εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είπαμε είναι μικρή σε επίπεδο γεωγραφικό, πυκνή σε πληθυσμό, με πλούτο ακόμα, αρκετά μεγάλο. Και είναι η μεγαλύτερη οικονομική περιοχή του κόσμου. Και ακόμα κατά τις ΗΠΑ. Δηλαδή το εισόδημά της είναι μισή φορά παραπάνω. Βεβαίως. Αλλά αυτό το οποίο είναι ότι βρίσκεται μακριά από τις ΗΠΑ, έτσι, και βρίσκεται μακριά από τον άλλο πυλώνα της Δύσης που είναι η Ιαπωνία. Και μακριά και από έναν, ας πούμε, άλλον πυλώνα της Δύσης
που θα λέγαμε ότι είναι οι αγγλοσαξονικές χώρες του Αυστραλία, Ειρηνικού. Η Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ναι, και όλες αυτές τις περιοχές. Είναι μακριά. Είναι διασπασμένο. Αυτό το, η Δύση είναι διασπασμένη. Και αυτό το οποίο διασώζει, βάζει την Ευρώπη, της δίνει μια ισχύ απέναντι σε αυτές τις μεγάλες δυνάμεις που λέμε της Ευρασίας, είναι το ΝΑΤΟ. Χωρίς το ΝΑΤΟ, αφήνω την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, αλλά χωρίς το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ είναι ο συγκολητικός ιστός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών των αγγλοσαξονικών χωρών και λιγότερο της Ιαπωνίας, αλλά και της Ιαπωνίας με κάποιο τρόπο. Χωρίς αυτό λοιπόν η Δύση θα ήταν σπασμένη σε κομμάτια. Αυτό συγκολλάει όλα αυτά τα κομμάτια. Και... Δηλαδή, στην ουσία αυτό το οποίο λες και το ουσιαστικό είναι ότι είναι ο συγκολητικός ιστός είναι η στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ επί της ουσίας. Προφανώς. Η οποία εκφράζεται μέσα από το ΝΑΤΟ σε διάφορα άλλα σχήματα. Προφανώς. Αυτό είναι στην ουσία. Βεβαίως. Η ομπρέλα, η πυρηνική και η στρατιωτική των ΗΠΑ και ο τεράστιος αμερικανικός στόλος, έτσι. Ο αμερικανικός στόλος, η δύναμη την οποία έχουν στο διάστημα, η αεροπορική ισχύ που είναι τεράστια, έτσι, οι δυνατότητες μεταφορών που είναι επίσης πολύ μεγάλες, γιατί πρέπει να μεταφέρονται οι Αμερικανοί από εκεί που είναι απομονωμένοι, εκεί που τέλος πάντων επεμβαίνουν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι αυτή η λογική, αυτό το δόγμα της Ευρασίας, το οποίο έχει αρχίσει από το 2011 ξανά να έρχεται στην επιφάνεια, έρχεται με έναν καινούριο τρόπο. Έτσι. Είναι ένα δόγμα το οποίο η Ευρασιατική Ένωση είναι κάτι το οποίο έβγαλε για πρώτη φορά ο Πούτιν σε ένα άρθρο στην Ισβέστια το 2011. Ο θεωρητικός πατέρας είναι αυτός του οποίου τώρα ξεφυλίζει στο βιβλίο, ναι, ο Ντούγκιν. Δείξουμε το βιβλίο του. Ναι. Ο στρατηγικός... Ένα τα βιβλία του. Ναι. Η τέταρτη πολιτική θεωρία, Αλεξάνδρ Ντούγκιν. Ναι. Αυτός είναι ο θεωρητικός, ναι, της ιστορίας. Υπάρχει όμως αυτός ο οποίος είναι ο πολιτικός στρατηγιστής, ας το πούμε έτσι, πίσω από αυτό το πράγμα, που το διαχειρίζεται πολιτικά δηλαδή, εκτός από τον Πούτιν, είναι ο Μοντέστ Κολερόφ, ο οποίος είναι αυτός που καταλαβαίνει πού πρέπει να πάνε τα πράγματα, πώς πρέπει να διατυπωθούν οι συμμαχίες και τα... Σε πολιτικό, δηλαδή. Σε πολιτικό επίπεδο. Ο πολιτικός αναγνώστης της κατάστασης. Ο στρατηγός, ας πούμε. Ο στρατηγός, ναι, ναι, ο οποίος, ναι, είναι... Ο θεωρητικός, βάζει τη βάση από κάτω. Ναι, προσπαθεί να βρει νέους τρόπους θεωρητικής παρέμβασης και να δικαιολογήσει ή να βρει τρόπους που εδράζεται αυτή η πολιτικές αποφάσεις. Ναι. Έτσι, με αυτή τη λεγόμενη τέταρτη πολιτική του θεωρία, η οποία στην ουσία είναι ένας εθνικό μπολσεβικισμός, κάπως έτσι περίπου. Ναι, έτσι. Γιατί πάντα το πρόβλημα της Ρωσίας, η Ρωσία, όπως έλεγες και από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, είχε πάντα ένα πρόβλημα εσωτερικού εξυγχρονισμού, ναι, και συμπόρευση όχι με τη Δύση, όποια ακριβώς, ήταν τότε, ακριβώς, η Ευρώπη δηλαδή. Ακριβώς. Την Ευρώπη. Ναι. Διότι οι πηγές του εξυγχρονισμού, όταν λέμε εξυγχρονισμού εννοούμε του καπιταλισμού που προχωρούσε εκείνα τα χρόνια, έτσι, ήταν πάντα στην Ευρώπη. Σωστό. Επομένως, πάντα έπρεπε να βρει μια ισορροπία. Η ισορροπία αυτή πέρασε από διάφορα στάδια και οι ίδιοι οι Ρώσοι διανοούμενοι πάντα είχαν, και είναι φυσιολογικό δηλαδή, αντικρούμενες απόψεις για αυτή την είδους την ισορροπία. Σαφέστε. Δηλαδή, ποιος θα έχει το πάνω χέρι στην αυτή την ισορροπία? Το έχουμε εμείς, ας πούμε, οι Ρώσοι, θα το έχουν οι Ευρωπαίοι? Μπορούμε να πάμε μαζί το ίδιο? Μήπως πρέπει να αφήνουμε τους Ευρωπαίους και να ακολουθούμε? Πόσο επιθετικά θα παίξουμε τον εθνικισμό μας? Μέχρι ποιο σημείο, δηλαδή, όλες αυτές τις συζητήσεις που τις κάνουμε και εδώ, και όλοι τις κάνουμε σε οποιαδήποτε χώρα. Υπάρχουν... Όχι, εδώ δεν τολμάς να τις κάνεις, διότι είσαι εθνικάρας. Ναι, okay. Αυτομάτως. Εδώ δεν μπορεί να συζητήσει για τέτοια θέματα, διότι είσαι όχι εθνικιστής, κάτι χειρότερο, πώς να το πω, υπερεθνικιστής. Δηλαδή, ναι, συζητάς θέματα τα οποία είναι έξω και πέρα από την ατζέντα της πραγματικότητας. Ενώ αντίθετα, η πραγματικότητα είναι αυτή. Σωστό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ακούω ανθρώπους από το ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλοι το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κομμάτια από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λέει για τον ελληνικό εθνικισμό του τέλους του 19ου αιώνα κτλ., δηλαδή τρελαίνομαι. Δηλαδή, ο εθνικισμός ήταν τότε σε όλο τον κόσμο, όλη η Ευρώπη ήταν εθνικισμός. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα? Προφανώς. Εντάξει. Ναι. Τι έπρεπε να κάνουμε δηλαδή, εμείς να μην είμαστε εθνικιστές? Έπρεπε μιλάω να... για τις αρχές του 20ου, τέλος του 19ου αιώνα. Έπρεπε να συμπορευόμαστε με ποιον, δηλαδή? Με τις ταξικές θεωρίες. Α, με τις ταξικές θεωρίες. Έτσι. Γιατί αυτές, βεβαίως. Όπως εκφράστηκαν μετά στη συνέχεια με τα λάθη. Όχι, όπως εκφράστηκαν μετά από τις διάφορες διεθνείς. Ναι.
οι οποίες διαλύθηκαν σε χρόνο μηδέν, ας πούμε. Σε χρόνο μηδέν. Διότι υπερίσχυσαν παντού τα εθνικά συμφέροντα. Βεβαίως. Ακόμα και ο Μάρξ στη δεύτερη διεθνή τα άλλαξε αυτά που λέγε στην πρώτη διεθνή. Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Άλλαξε. Βέβαια, δεν ήταν χαζός. Καταλάβαινε. Λοιπόν. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτή τώρα, αυτό το ευρασιατικό δόγμα θα πρέπει κανείς να το δει σε σχέση, ας πούμε, και με άλλα πράγματα, δηλαδή σε σχέση με το ποιοι είναι οι φορείς αυτού του δόγματος στην Ευρώπη τώρα. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει το εξής θέμα. Στην Ευρώπη, μετά την αποτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κρίση την οποία, ας πούμε, στην οποία έχει μπει εδώ και πολλά χρόνια, την αμφισβήτηση η οποία υπάρχει, υπάρχει μια στροφή, έτσι, και διανοούμενων αλλά και λαϊκών μαζών προς ένα μεγαλύτερο ευρωσκεπτικισμό, προς μια αμφισβήτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι λογικό. Έτσι, ότι σήμερα, χτες, με συγχωρείς πάλι σε διακόπτω, τη σκέψη. Είχε προχτές μία ανάλυση στο Στράτφορντ, δεν ξέρω αν διάβασες, για την ανάπτυξη του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη, δείχνοντας μέσα από τα δημοψηφίσματα και τις νομοποιήσεις των ευρωπαϊκών λαών, όπου απέτυχαν δηλαδή τα αιτήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξανακάνανε δημοψήφισμα. Και δεν το κάνανε μόνο οι Γάλλοι και οι Ιρλανδοί. Και οι Ιρλανδοί το ξανακάνανε και πάλι λέγοντας. Μέχρι να βγει αυτό που θέλανε. Ακριβώς. Έτσι. Ναι. Και ήταν δύο χώρες μόνο. Η Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, η Ιρλανδία, η Γαλλία, που τόλμησε. Όλες οι άλλες χώρες πέρασαν χωρίς να ρωτήσουν τους ευρωπαϊκούς λαούς για αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, ήταν τότε για το Ευρωσύνταγμα. Λοιπόν, το θέμα μας, Κώστα, εδώ πέρα τώρα είναι το εξής. Ενώ ας πούμε κάποιος κόσμος θέλει να δει να μην δει μια αφέμαξη της εθνικής του ισχύως, δηλαδή στο κράτος το οποίο είναι πολίτης, θα ήθελε να δει ένα πιο ισχυρό κράτος, θα ήθελε να δει κάποιους άλλους όρους λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι αυτούς που ξέρουμε τώρα. Όλα αυτά λοιπόν μεταφράζονται από την πλευρά του ιερατείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κατεστημένου το οποίο υπάρχει, όπως είπες, ως εθνικισμοί, λαϊκισμοί και όλα τα περίεργα, έτσι. Από την άλλη έχουμε το εξής. Οι δύο θα λέγαμε παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν κάποιους λόγους ο καθένας ξεχωριστούς να στηρίξει το εθνικό κράτος ενάντια σε αυτό το οποίο έγινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά λοιπόν της αριστεράς, το ένα κομμάτι, και από την πλευρά της άκρας δεξιάς, βρεθήκανε σε μια περίεργη κατάσταση στην Ευρώπη. Η αριστερά και μάλιστα το κομμουνιστικό της κομμάτι διαλύθηκε και έχει εξαφανιστεί σχεδόν. Τα είχαμε πει και τις άλλες φορές ότι είναι πια μια πολύ μικρή μειοψηφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις προτιμήσεις που έχουν από κάτω τα εθνικά ακροατήρια. Από την άλλη βέβαια, τα κόμματα τα οποία δέχονται όλη αυτή την διαμαρτυρία λαϊκών στρωμάτων ότι θα θέλαμε περισσότερη εθνική κυριαρχία, είναι κόμματα τα οποία κινούνται στο δεξιό φάσμα. Και δεξιά. Και δεξιά μέχρι και φασισμός, ας πούμε, και τα λοιπά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι το ευρασιατικό δόγμα, το δόγμα της Ευρασίας, βρίσκει ακροατήρια εκεί. Κυρίως τα ακροατήρια του είναι στην άκρα δεξιά. Έτσι. Αυτό, να σου πω την αλήθεια, από την πλευρά της Ρωσίας, σε ό,τι αφορά τα ρωσικά στρατηγικά συμφέροντα, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Δεν έχουν τέτοιου είδους, ας πούμε, αποκλεισμούς. Αυτοί θέλουν να μεγενθύνουν τη γεωπολιτική τους επιρροή και να περάσουν τις ιδέες τους στην Ευρώπη. Επομένως, αν φορείς αυτού του πράγματος είναι δεξιά κόμματα, ακροδεξιά κόμματα ή φασιστικά κόμματα, αυτό δεν τους αφορά. Έτσι, αυτούς αφορά η αύξηση επιρροής. Επομένως, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με εξαίρεση 2-3 κόμματα στην Ευρώπη, όλα τα άλλα δεξιά, ακροδεξιά και τα λοιπά κόμματα αντιμετωπίζουν θετικά το ζήτημα της Ευρασίας, της Ευρασιατικής Ένωσης, των καλύτερων σχέσεων και στρατηγικών σχέσεων με τη Ρωσία κτλ. Βλέπω εδώ πέρα ένα πίνακα, Κώστα, όπου υπάρχουν μόνο 3
κόμματα στην Ευρώπη, δεξιά, ακροδεξιά κτλ., τα οποία είναι ενάντια στη Ρωσία και ενάντια στο δόγμα του Πούτιν και στην Ευρασία κτλ., είναι στη Φιλανδία. Είναι για ευνόητους λόγους. Για ευνόητους λόγους. Συζήτηση. Ναι. Είναι στη Λετωνία για ευνόητους λόγους. Για λόγους επίσης. Και είναι και στη Ρουμανία για ευνόητους λόγους επίσης. Επίσης λόγω της υπερδιστερίας. Ναι. Λοιπόν, απ' την άλλη υπάρχουν 6 κόμματα τα οποία είναι, πώς να το πω, ανοιχτά απέναντι στο θέμα της Ευρασίας ή ουδέτερα απέναντι στο θέμα της Ευρασίας και της Ευρασιατικής, δηλαδή της Ευρασιατικής Ένωσης, είναι στην Κροατία, στη Δανία, στην Εστονία, στην Ολλανδία, στην Πολωνία και στη Σουηδία. Οι υπόλοιπες 15 χώρες είναι χώρες των οποίων τα δεξιά τους κόμματα, τα ακροδεξιά τους κόμματα, είναι υπέρ της Ευρασιατικής Ένωσης, περιλαμβανομένης βέβαια στην Ελλάδα και της Χρυσής Αυγής. Αλλά βέβαια στην Ελλάδα δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, έτσι. Είναι, ας πούμε, και ήτανε και είναι και το πρώην κόμμα του Καρτζαφέρη, ο λαός. Είναι αυτό που κάνει τώρα το καινούριο με τον Μπαλτάκο. Ναι. Δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή, ναι. Έτσι, είναι και... Ενωμένοι, πώς το λένε, ξέρω εγώ. Ξέρω, κάπως, ναι. Λοιπόν, αυτή δεν είναι περισσότερο για αυτούς τους λόγους, πιθανόν είναι και για λόγους άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λόγω θρησκείας, το πάνω. Ναι, σε κάθε χώρα οι λόγοι. Ενώ η Χρυσή Αυγή έχει μια άλλη ανάλυση. Η Χρυσή Αυγή έχει μια καθαρά γεωπολιτική ανάλυση. Έτσι. Η Χρυσή Αυγή λέει να φύγουμε από τη Δύση και να γεωπολιτικά να παίξουμε το χαρτί της Ρωσίας. Ναι. Τελείωσε. Ναι. Είναι καθαρή. Και έχει και μια θέληση και μια θεωρητική βάση, η οποία είναι αρκετά σωστή. Δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα και η άλλη είναι μια χώρα. Ναι, αυτοί θεωρούν... Δηλαδή θεωρητικά, άμα δεις το σχήμα, δεν είναι κάτι το οποίο στέκει γεωπολιτικά υπό μια έννοια. Στέκει με την έννοια ότι βασίζεται στην κεντρική αρχή που λέει ότι μια χώρα ναυτική που δύναμη, είναι ναυτική και μια χώρα που είναι χερσαία μπορεί να βρεθούν μαζί. Δύο χερσαίες θα μαλώσουν όπως και δύο ναυτικές χώρες. Θα μαλώσουν, ακριβώς. Εντάξει. Βέβαια... Μην παραξηγηθούμε, είπα αυτή την έννοια. Ναι, με αυτή την έννοια. Βέβαια τα μεγέθη τώρα δεν είναι. Συγκρίσιμα, δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι ισότιμο μέρος με τη Ρωσία. Σίγουρα. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ακροατήριο, το οποίο είναι αυτό που είπαμε, δεξιό και ακροδεξιό, αλλά έτσι. Εμένα η αίσθηση μου είναι, Κώστα, ότι εκτός από αυτό το ακροατήριο υπάρχει ένα ακροατήριο ακόμα πιο διευρυμένο, το οποίο δεν ανοίξει το χώρο της δεξιάς και της ακροδεξιάς, το οποίο με αφορμή το ότι θα ήθελε περισσότερες εξουσίες στο εθνικό κράτος από ότι στους υπερεθνικούς μηχανισμούς, βλέπει με καλό, με θετικό μάτι την προσπάθεια που κάνει ο Πούτιν για να φτιάξει ένα κράτος εθνικό, το ρωσικό, το οποίο να είναι ισχυρό κτλ. Και θεωρεί ότι αυτή θα έπρεπε να ήταν μια σοβαρή επιλογή μιας πολιτικής ηγεσίας που δεν είναι σόν και καλά, δεν ανοίξει την ακροδεξιά. Ότι είναι σε όλα τα, θα έλεγα, δηλαδή σε όλο αυτό το κομμάτι. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και εδώ πρέπει να κάνουμε την εξής παρατήρηση. Ότι πιθανόν η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη γενικότερα εξαναγκάζει μεγάλες μερίδες των πληθυσμών των λαών να είναι ευρωσκεπτικιστές και μη βρίσκοντας διέξοδο στη σκέψη τους, προφανώς, οδηγούνται προς την ακροδεξιά. Δηλαδή δεν είναι όλες αυτές οι μεγάλες μάζες σύμφωνες με το ιδεολογικό στίγμα της ακροδεξιάς σε μια σειρά άλλα θέματα ή αν θες την πλειοψηφία των θεμάτων. Ναι, ναι. Αλλά αυτό, δηλαδή το εθνικό κράτος, η μεγαλύτερη αυτονομία, ότι εν πάση περιπτώσει δεν ανεχόμαστε άλλα αυτή τη γραφειοκρατία των Βρυξελών, η οποία μας έχει βάλει τα δύο πόδια σαν παπούτσι κτλ. Δίνει, ας πούμε, το δικαίωμα να τους καρπώνεται η ακροδεξιά, ναι, σε μεγάλο βαθμό. Ακριβώς. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, νομίζω, ένα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο επηρεάζει συνειδήσεις στην Ευρώπη. Γενικότερα το λέω τώρα. Έτσι, επηρεάζει συνειδήσεις στην Ευρώπη. Βέβαια, οι περισσότεροι ξεχνούν το εξής, ότι μιλάμε για τη Ρωσία, πάλι να πάμε στην αρχή, ναι, δεν είναι μια τυχαία χώρα.
δεν είναι καν μια τυπική χώρα των 150 εκατομμυρίων. Έτσι. Είναι μια χώρα που έχει μια ισχυρή στρατιωτική υποδομή από πίσω, η οποία της έχει μείνει από την εποχή που υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Είναι μια χώρα με τεράστιους πλουτοπαραγωγικούς πόρους. Τεράστιους. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Επομένως, έχει δυνατότητες να κάνει μια πολιτική ανεξάρτητη, έτσι, και έχει και δυνατότητες να υπάρχει μέσα στο παγκόσμιο σύστημα ως το νούμερο 2. Ένας μεγάλος παίκτης. Ένας μεγάλος παίκτης. Το νούμερο 2. Το νούμερο 2 παίκτης του παγκόσμιου συστήματος. Έτσι. Λοιπόν, ακριβώς λοιπόν επειδή τα πράγματα είναι έτσι δομημένα, το ερώτημα είναι, φαντάζομαι, αν θα μπορούσαν κάποιες χώρες από τις 15 που τα δεξιά τους κόμματα ή ας πούμε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού βλέπουν θετικά την Ευρασιατική Ένωση ή την Ευρασία, αν θα μπορούσαν αυτές τις χώρες να κινηθούν προς τα εκεί. Ωραία. Πρωτού πάμε να απαντήσουμε σε αυτό, σε παρακαλώ, κάτσε να μείνουμε λίγο σε αυτό. Τι είναι αυτή η Ευρωασιατική Ένωση που λέει ο Πούτιν? Ναι. Αυτό έχει στην ουσία. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που λέει ο Πούτιν ότι πρέπει να. Τα οποία δεν τα λέει ο Πούτιν, τα λένε οι θεωρητικοί του και οι πολιτικοί του σύμβουλοι. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η προσπάθεια διαμόρφωσης μιας νέας θεωρητικής αντίληψης για αυτό το ρόλο της Ευρωασιατικής Ένωσης. Το βασικό είναι το εξής, ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε στο παγκόσμιο σύστημα μία καλύτερη θέση από ό,τι έχουμε σήμερα και δεν δεχόμαστε τους ηγεμονισμούς και τις δεσμεύσεις τους οποίους μας επιβάλλει η Δύση. Επειδή λοιπόν εμείς ως Ευρασία, ως Ευρωασιατική Ένωση, που είναι αρκετές πολλές χώρες, δηλαδή πέρα από τους δύο γίγαντες, δηλαδή τη Ρωσία και την Κίνα, είναι μέσα και οι περισσότερες από τις χώρες που ήταν οι πρώην χώρες της Σοβιετικής Ένωσης. Έχουν μπει εκεί πέρα μέσα. Επομένως, λέει αυτή η θεωρία ότι εδώ διεκδικούμε τον δικό μας χώρο στον κόσμο, ένα χώρο το οποίο θα τον ελέγχουμε εμείς περισσότερο παρά θα μας ελέγχουν οι άλλοι. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια και εδώ, για να πούμε, δηλαδή, ότι ισχύει το ίδιο πράγμα που ισχύει στην Ευρώπη και στη Δύση και τα λοιπά. Σε αυτόν τον χώρο δεν είναι ίδιας βαρύτητας η Ρωσία, η Κίνα με την Αρμενία. Σωστό. Έτσι. Όπως δεν είναι το ίδιο η Ελλάδα με τη Γαλλία και τη Γερμανία, ακριβώς και εκεί δεν είναι το ίδιο όλες οι χώρες. Ασχέτως αν σε αυτή τη φάση, επειδή το σχήμα αυτό δεν είναι πολύ ενοποιημένο ακόμα, βρίσκεται σε μια διαδικασία ενοποίησης, υπάρχει ένα κλίμα ισότητας, έτσι, θεσμικής ισότητας, κρατικής ισότητας, αλλά στην πραγματικότητα, αργά ή γρήγορα, όταν οι σχέσεις θα βαθύνουν περισσότερο, και ξέρεις πιο καλά, Κώστα, οικονομικά, όταν θα βαθύνουν περισσότερο οι σχέσεις, θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και ανισομέρειες μεταξύ των κρατών που θα διαμορφούν αυτές τις σχέσεις. Μα ήδη, σου λέω τώρα και σε διακόπτω άλλη μια φορά, ήδη πολλές χώρες από αυτές σκέφτονται να βάλουν πάλι το ρούβλι. Υπάρχει μια συζήτηση για να ξαναμπεί το ρούβλι κτλ. Ναι. Δηλαδή, αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε και στον κόσμο που ακούει. Δηλαδή, αυτή η έννοια της ισότητας στο διεθνή παίγνιο είναι ένα παραμύθι, ας πούμε. Είναι όχι παραμύθι, είναι εντελώς μύθος. Ναι. Δηλαδή, ίση είναι αυτή που είναι ίση. Δεν μπορεί να είναι ίση θεσμικά και νομικά όταν ένας έχει μια βαρύτητα στο πολιτικό καταμερισμό εργασίας 100 και ο άλλος έχει 0,1. Έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή, εκ των πραγμάτων. Έτσι. Δηλαδή ο καταμερισμός ισχύωση παίζει μεγάλο ρόλο και στην ιεράρχηση των σχέσεων. Ήθελα επίσης να πω το εξής, Κώστα, μια και το συζητάμε τώρα, ότι εκτός από τις δυτικές θεωρίες για τη γεωπολιτική, όχι μόνο θεωρίες, έτσι, και απόψεις οι οποίες εφαρμόζονται πρακτικά δηλαδή. Έτσι. Ας πούμε η άποψη του Σπάικμεν για τις παρυφές της Ευρασίας, τον έλεγχο των παρυφών της Ευρασίας, είναι αυτό το οποίο εφάρμασε το ΝΑΤΟ τα τελευταία 50 χρόνια, όπως θα ελέγχει τη Ρωσία μέσα από μια σειρά βάσεων και χωρών γύρω-γύρω και κυκλώνει. Η περικύκλωση. Εκτός λοιπόν από αυτά, υπάρχει και μία θεωρία η οποία τώρα είναι λίγο περίεργη, έτσι, η οποία θεωρεί ότι μπορεί να αμφισβητηθεί
αυτός ο ρόλος της Ρωσίας και αυτό το οποίο, το αίτημα το οποίο έχει, όπως είπες, για τα ζεστά νερά, είναι θεωρίες του Κιτσίκη. Έτσι, η τρίτη θεωρία που λέμε. Δηλαδή, μέσα από μία συνύπαρξη, συμπόρευση της Ελλάδας και της Τουρκίας, θα φτιαχτεί μεταξύ Ρωσίας και θερμών υδάτων μια οντότητα, Ελλάδα και Τουρκία, η οποία θα εμποδίσει, ας πούμε, έτσι, θα ελέγχει, θα μπορεί να ελέγχει επιτυχώς, ας πούμε, τις κινήσεις που θα έχουν οι Ρώσοι. Αλλά αυτή θα είναι μια οντότητα η οποία θα είναι ξεχωριστή. Θα είναι περίπου μια αναβίωση της Βυζαντινής Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, κάτι τέτοιο δηλαδή, πάνω κάτω, που θα είναι όχι εχθρική, αλλά θα είναι το ίδιο, ας πούμε, στην ίδια απόσταση που θα υπάρχει, θα έχει με τη Δύση, θα έχει και με την Ανατολή. Αυτό βέβαια δεν είναι, αλλά το λέω έτσι τώρα πληροφοριακά, μια και το συζητάμε δηλαδή. Μα γιατί έχει επανέλθει ο Κιτσίκης τελευταία, έτσι. Εμφανίστηκε πριν 4-5 χρόνια, εμφανίζεται κάπου κάπου, είναι θεωρίες του παλιές, από Χούντα να πούμε, και πιο πριν. Και πιο, ναι. Εντάξει. Ναι, είναι μια θεωρητική άποψη, εντάξει. Εντάξει, απλά το λέω γιατί είναι και μια άποψη η οποία ακούγεται λίγο περίεργη, έτσι, και δεν θα περπατήσει και εύκολα, για παράδειγμα. Βέβαια δεν είναι μια mainstream άποψη που λέμε, έτσι, δεν τη συζητάει κανένας, αλλά είναι δύσκολο σε εθνικά ακροατήρια Ελλάδας και Τουρκίας να πεις τέτοια πράγματα και να σε ακούσει κάποιος, ας πούμε, πέρα από ένα σημείο. Δηλαδή, αμέσως η πρώτη αντίρρηση είναι, μα πώς, εμείς είμαστε 10 και άλλοι είναι 80. Ναι, προφανώς. Οι άλλοι είναι τόσοι και εμείς είμαστε τόσοι. Ναι, πώς ναι, θα γίνει. Ναι, ακούγεται κατευθείαν ότι πάμε για φιλανδοποίηση. Φιλανδοποίηση και τέτοια. Ναι. Επομένως, λοιπόν, αυτή τη στιγμή το θέμα της Ρωσίας είναι το εξής. Πώς, όταν λέμε θα διευρύνει την επιρροή της στην Ευρώπη, προφανώς δεν την ενδιαφέρουν μόνο τα ακροδεξιά κόμματα και τα δεξιά κόμματα ως φορείς του ευρασιανισμού. Θα ήθελε να βρει να επηρεάσει μεγαλύτερες μάζες. Ο επηρεασμός μεγαλύτερων μαζών, ή μάλλον ο συστηματικός επηρεασμός, γιατί μπορεί κάτι να ακουστεί κάποια στιγμή, αλλά να μην γίνει κτήμα των λαϊκών τάξεων για πολύ μεγάλο διάστημα, αυτός, θα λέγαμε, ο συστηματικός επηρεασμός σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή στρατηγική για κάθε μία χώρα. Ανάλογα δηλαδή με τις ιδιαιτερότητες κάθε μίας χώρας, θα πρέπει να υπάρχει μια ξεχωριστή στρατηγική. Βέβαια, αυτό που την ενδιαφέρει τη Ρωσία είναι κυρίως να βρει μια ισορροπία με τις μεγάλες δυνάμεις της Ευρώπης, κυρίως με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα ανοιχτό θέμα, Κώστα, έτσι όπως ξέρεις, το θέμα του πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζει τη Γερμανία η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσο πολύ μπορεί να την επηρεάζει η Ρωσία. Πολύ σωστά. Είναι... Και στο πρόσφατο παρελθόν, από το 1992 και μετά, νομίζω ότι μπορούμε να διακρίνουμε αχνά ορισμένες φάσεις τέτοιες. Δηλαδή, στην αρχή, και ειδικά εποχή μετά από τον Κολ και τη Μέρκελ, διαισθανθήκαμε όλοι ότι έγινε μια προσπάθεια από τη μεριά της Γερμανίας να το ψάξει. Βεβαίως. Με τη Ρωσία, δηλαδή να ξεπεράσει αυτό το δέσιμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και να προσπαθήσει να ανοιχτεί προς τη Ρωσία, είτε με εμπορικές σχέσεις και ενεργειακές σχέσεις και πάει λέγοντας, αλλά και σε μια προσπάθεια μια σχετική αυτονόμησή τη. Ναι. Βεβαίως η κρίση έφερε άλλα αποτελέσματα και η κρίση η ευρωπαϊκή, η παγκόσμια κρίση και η κρίση στη Ρωσία. Και φαίνεται ότι τώρα οι Γερμανοί φαίνεται ότι επιλέγουν, η Μέρκελ επιλέγει να πάει να φτιάξει την Ευρωατλαντική αυτή η ένωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς είναι αυτό το TTP, πώς το, είναι το. Το Transatlantic. Ναι, αυτή τη συμφωνία. Τη συμφωνία διατλαντικού εμπορίου. Διατλαντικού εμπορίου, ας πούμε, έτσι. Ναι. Φαίνεται. Αλλά ότι οι Γερμανοί σίγουροι από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και την κρίση έπαιξε προς αυτή την κατεύθυνση ή επιχείρησε να το σκεφτεί. Λέω ότι έπαιξε, επιχείρησε να το σκεφτεί. Δηλαδή μπήκε στους στρατηγικούς σχεδιασμούς οι δυνατότητες μια συμφωνία
μια σύσφυξη στο σχέση με την Ρωσία, νομίζω ότι είναι αρκετά εμφανές. Είναι σαφέστατο αυτό. Δηλαδή, καταρχήν, και εκεί απάνω ξεκίνησε και ένα μεγάλο θέμα. Έτσι. Καταρχήν, η αγωγή φυσικού αερίου, ο Nord Stream που φτιάχτηκε μεταξύ Γερμανίας και Ρωσίας σε χρόνο μηδέν και τροφοδοτεί με φυσικό αέριο την Ευρώπη, είναι μια γεωπολιτική κίνηση, γιατί τέτοιες είναι αυτές οι κινήσεις, υψηλού επίπεδου, δημιούργησε τεράστια προβλήματα, δηλαδή με την έννοια ότι και τι άλλο να έκαναν οι Γερμανοί, αλλά δημιούργησε και μια εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν ακυρώθηκε ο South Stream, αυτός που θα παίρναγε μέσα από την Ελλάδα με οποιοδήποτε σχέδιο, για να μην αυξηθεί η εξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές συνεργειακές πηγές. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενώ οι Γερμανοί το ψάξανε, ανοίξαν εμπορικές σχέσεις, γιατί όταν λέμε ότι είσαι σε ένα συνασπισμό, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να είσαι εμπορικές σχέσεις με κάποιους άλλους. Ανοίξαν εμπορικές σχέσεις, έτσι. Επειδή όμως είναι μια χώρα η οποία λειτουργεί οικονομικά, μάλλον η σχέση είναι οικονομική, δεν έχει στρατιωτική ισχύ, αναγκάστηκε στα θέματα, ας πούμε, τα βασικά θέματα εξωτερικής πολιτικής να τραβηχτεί, να είναι πάντα οι αποφάσεις της σύνομες με αυτές που αποφασίζει η Δύση. Να σου κάνω μια ερώτηση εδώ. Πάντα είχα πορεία και το έχω συζητήσει με πολλούς, αλλά και εσύ, επειδή καταλαβαίνεις αυτά τα πράγματα πολύ περισσότερο από μένα, πόσο εύκολο είναι με τη σύγχρονη τεχνολογία αυτή η οικονομική ισχύ να μετατραπεί σε σύντομο χρονικό διάστημα σε στρατιωτική? Όχι, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δες. Όχι. Διότι το πρόβλημα, άμα ήταν, δεν είναι ποσοτικό. Δηλαδή, δεν είναι θέμα ότι διαθέτω χρήματα, αγοράζω εξοπλιστικά συστήματα. Όχι, δεν είναι αγοράζεις. Τα φτιάχνεις. Τα φτιάχνω. Έχεις βιομηχανία, έχεις ναι, δηλαδή υψηλή τεχνολογία. Ακόμα, ναι. Ακόμα λοιπόν και να τα φτιάχνω και να είμαι και ανεξάρτητο σε αυτά, τα έφτιαξα από εκεί και πέρα. Δηλαδή, πώς έκανε ο Χίτλερ, παιδί μου? Ναι, θα σου πω τι δεν έχει από το Χίτλερ τώρα η Γερμανία. Άρα. Δεν έχει την εκπαίδευση στρατιωτική, την οποία θα έπρεπε να είχε, γιατί οι Γερμανοί μεταξύ Πρώτου και Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου την είχαν. Σαφέστατα. Δεν έχει την κουλτούρα τη στρατιωτική. Είναι πολύ αμφίβολο δηλαδή αν μπορεί να γεννήσει στρατηγούς, ας πούμε, αυτή τη στιγμή η Γερμανία. Ενώ από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τον Δεύτερο. Μιλιταρισμό δηλαδή. Ναι, υπήρχε. Βεβαίως. Υπήρχαν στρατηγοί. Υπήρχαν άνθρωποι. Όχι μόνο υπήρχε, υπήρχε και πολεμήσαν. Και πολεμήσαν και ήταν και έντονο ο μιλιταρισμό. Ακριβώς. Και μάλιστα η απόφαση τη συμφωνία των. Του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις Βερσαλίες, έτσι, που έριξε όλα τα βάρη στη Γερμανία, θεωρήθηκε από το γερμανικό μιλιταριστικό κατεστημένο πισόπλατη μαχαιριά, δηλαδή, 100% και διαιώνησε έντονα αυτό το μιλιταριστικό πνεύμα, έτσι, μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πολέμου. Και το άλλο, Κώστα, που νομίζω ότι είναι σημαντικό, είναι το εξής. Αν δει κάποιος, ας πούμε, την Γερμανία στο χάρτη, αν τη δει στο χάρτη, μπορεί να τη διαβάσει με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος, άμα δει θέση Γερμανία στο χάρτη, είναι να τη διαβάσει όπως το διάβασε ο Χίτλερ και να πει ότι από εδώ μπορώ να κινηθώ προς τα πάντα. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι ο πιο επιθετικός, δηλαδή είναι ο τρόπος που τη διαβάζουν οι μεγάλες δυνάμεις, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, ότι είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Μπορεί από παντού να τη συμπιέσουν. Επομένως, για όλους αυτούς τους λόγους. Και για λόγους που βεβαίως οποιαδήποτε στρατιωτική επένδυση τέτοιου βεληνεκούς θα σήμαινε χειροτέρευση του τρόπου ζωής των Γερμανών για πάρα πολλά χρόνια, γιατί θα πρέπει οι πόροι να πάνε προς τα όπλα, είναι πολύ δύσκολο. Ξαναπέστω αυτό. Ναι. Αυτό ξαναπέστω, γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος αυτό το πράγμα. Αυτό το απλό πράγμα που λες, ότι όταν διοχετεύσεις πόρους αντί για τα συνταξιδοτικά ταμεία που διοχετεύει τώρα η Γερμανία, τα βάζει στα όπλα, σημαίνει ότι η ευημερία σου θα μειωθεί. Βεβαίως. Και η μελλοντική σου ευημερία. Βεβαίως. Προεξοφλείς μελλοντική ευημερία. Σαφέστατα. Και επί 50 χρόνια περίπου, έτσι, η Γερμανία. Και παραπάνω. Και παραπάνω εκμεταλλεύεται αυτή την ιστορία. Βεβαίως. Εκμεταλλεύεται την προστασία την οποία της δίνει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν δαπανάει δηλαδή, δεν έχει αμυντικές δαπάνες. Τι να δαπανίσει. Και τις χαρέσανε και τα χρέη. Και τις χαρίσανε και τα χρέη που λέει και ο Τσίπρας στο. Το 53. Το 53, έτσι. Ναι, στη σύσκεψη. Λοιπόν, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η οποία Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρεί ένα στρατό περίπου, ας πούμε, αριθμητικά μπορεί να είναι λίγο λιγότερο από το γερμανικό, αλλά ποιοτικά είναι πιο ακριβώς. Ναι.
και τον διατηρεί επί 50 χρόνια. Λοιπόν, άρα είναι λογικό να είναι χαμηλές συντάξεις και οι μισθοί και η πρόνοια και η παιδεία κτλ. Όταν το 3-3,5 πόσο πάει στο ΑΕΠ, 3% το ΑΕΠ, 3,5%. Τώρα το ρίχνουν. Το έχουν ρίξει. Το ρίχνουν όλοι, προσπαθούν να το ρίξουν όλοι κάτω από το 3 και ναι, να το πάνε και κάτω από το 2. Φωνάζουν ναι, οι Αμερικανοί, διότι καταλαβαίνουν ότι αν οι Ευρωπαίοι ρίχνουν τις αμυντικές δαπάνες σε χαμηλά επίπεδα, θα πρέπει να πληρώσουν αυτοί στο τέλος. Λοιπόν. Αλλά η Ελλάδα δια 50 χρόνια, πολύ σωστά το είπες, διατηρεί ένα στρατό που είναι ακριβώς. Ναι, διότι υπάρχει απειλή. Ναι. Δεν τον διατηρεί επειδή καμβίτσιο, έτσι, αλλά επειδή υπάρχει συγκεκριμένη απειλή και αυτή η απειλή είναι καταγεγραμμένη, ας πούμε, και υπαρκτή ούτως ή άλλως, θα πρέπει να διατηρεί ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, η Γερμανία, ο στρατός, ο στρατός που διατηρεί, μετά ψάξει κανείς λίγο και το δει κάπως, και συγκεκριμένα δηλαδή, και τα οπλικά συστήματα και τα πάντα, είναι αστείος μπροστά στην ισχύ που έχει η Γερμανία, ας πούμε, την οικονομική, την οικονομική και πολιτική, ναι, στην Ευρώπη. Είναι αστεία πράγματα. Ναι. Λοιπόν, βέβαια, έτσι, μια και το λέμε τώρα, να πούμε και το εξής, ότι από την άλλη ο Βρετανικός στρατός είναι ένας στρατός που θέλει να δείξει και στο εσωτερικό της χώρας αλλά και στο εξωτερικό ότι είμαι ένας πρόθυμος σύμμαχος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ μπορείς να με χρησιμοποιήσεις. Άρα εγώ έχω το ρόλο μου στον κόσμο και είναι αυτός, έτσι. Και από την άλλη ο γαλλικός στρατός είναι ένας στρατός ο οποίος είναι φτιαγμένος πιο πολύ, να το πω έτσι, ενώ έχει και πυρηνικά όπλα και έχει και μεγάλη βιομηχανία κτλ. Είναι ένας στρατός φτιαγμένος πιο πολύ για να δοξάσει την παλιά δόξα της Γαλλίας, ας πούμε, το μεγαλείο. Συμφωνώ από έτσι. Ναι. Παρά ότι είναι ένας στρατός που θα πει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είμαι έτοιμος εδώ, ελάτε να πέφτει. Μια φορά το είπανε να το κάνουν στη Λιβύη, ναι, και διαλυθήκανε. Ο μόνος στρατός στην Ευρώπη είναι τελικά ο αγγλικός στρατός, έτσι. Ναι, γιατί είναι ένας στρατός εκστρατευτικός, είναι ένας στρατός, φέρνει την κουλτούρα μιας μικρής χώρας, όπως ήταν πάντα η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία, η οποία όμως στρατιωτικά εξουσίαζε μέχρι το 40 πάνω από το μισό κόσμο. Βεβαίως. Αυτή την κουλτούρα λοιπόν την κουβαλάει, την έχει. Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι μόνο θέμα. Όχι, καλά κάνεις και το λες για την κουλτούρα και για τον πολιτισμό, γιατί είναι κομμάτια τα οποία ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Προφανώς. Τώρα δεν θέλω να πω ένα άλλο παράδειγμα από ένα άλλο χώρο, αλλά πραγματικά αυτό που λέμε πολιτιστική κουλτούρα για ορισμένα πράγματα, παραδείγματος χάρη στρατιωτικά, πολιτιστική κουλτούρα στο κινηματογράφο, πολιτιστική κουλτούρα στην αγροδιατροφή, δεν είναι πράγματα που φτιάχνονται σε 10 και 15 χρόνια. Όχι, όχι, αλίμον, άμα ήταν έτσι. Ναι. Άμα ήταν έτσι, έτσι είναι, ας πούμε, αυτό το βλέπει κανένας, άμα παρατηρεί στρατούς του τρίτου κόσμου, όπου βλέπει, ας πούμε, διάφορους τύπους στρατιωτικούς από χώρες όπως είναι η Ινδονησία, οι Φιλιππίνες κλπ. Κάτι τύπους με μαύρα γυαλιά, ας πούμε, οι οποίοι είναι η εικόνα του πραξικοπηματίας δεκαετίας του 60, ας πούμε, και θεωρούν ότι είναι ένα σοβαρό στρατός και μόλις βγουν 5 αντάρτες στο βουνό, διαλύονται. Γιατί δεν έχουν την κουλτούρα. Ακολουθούν, νομίζω ότι ακολουθούν αυτά που τους λένε οι Αμερικανοί, τους εκπαιδεύουν κτλ. Αλλά δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν με τη Ρωσία. Αυτό το πράγμα, το επαναλαμβάνω, αυτό το πράγμα που λέμε πολιτισμός ή κουλτούρα είναι τρομακτικό πράγμα. Δεν μπορούμε εύκολα να το κατανοήσουμε τι ρόλο παίζει, ναι, στη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης, της πρακτικής, της πολιτικής, σε όλα μας τις ενέργειες. Λέμε, έχουμε τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός δεν είναι γενικά και αόριστα κανεί. Η Ελλάδα πάνω σ' έχει πολιτισμό ποιητών, βγάζει ποιητές. Τι θα κάνουμε τώρα, βγάζει ποιητές. Ναι. Αλλά ο πολιτισμός, παραδείγματος χάρη στην αγροδιατροφή, δεν υπάρχει, δεν εκδηλώνεται. Δηλαδή, έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, βλέπω πολλά ντοκιμαντέρ για την Γαλλία και το Βέλγιο, και βλέπεις ότι εκεί πέρα στη γαστρονομία τους φτιάχνουν πιάτα με υλικά τα οποία είναι υλικά από το 1780. Παράγονται οι δικοί μόρφες κότες, οι δικοί μόρφες σιτάρι, λαχανικά. Τα παράγουν επί 250 χρόνια. Και τα συνεχίζουν να τα παράγουν και τα εκφράζουν ως γαστρονομία και κάνουν οι σεφ στα εστιατόρια. Ναι, αυτός, ναι, είναι πολιτισμός. Δεν είναι εύκολο να πάει ένας Έλληνας και να πει ποια είναι. Να το αντιγράψει. Να αντιγράψει κάτι. Πέρα ότι εμείς δεν είχαμε 300 χρόνια κράτος. Πέρα ότι αυτό δεν είναι. Αλλά δεν μπορεί να αντιγράψει, διότι η κουλτούρα μας δεν υπάρχουν τα προϊόντα. Τα έχουμε εγκαταλείψει. Ναι. Καταλαβες. Συμφωνώ. Δηλαδή, όπως ο μαύρος χείρος. Εμφανίστηκε ο μαύρος χείρος πάλι μετά από. Τώρα εμφανίστηκε.
όλες αυτές οι προσπάθειες είναι σημαντικές, αλλά αυτό δείχνει έλλειψη πολιτισμού, έλλειψη κουλτούρας. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κουλτούρα συνέχεια σε αυτά τα πράγματα. Να σου πω, Κώστα, πες να τελειώσουμε, γιατί είναι 7 και 6. Κλείσε τη σκέψη σου. Όχι, τίποτα. Απλά ήθελα να πω το εξής, ότι καλό θα ήταν να άλλη φορά συζητήσουμε για την Ελλάδα και τη Ρωσία. Βεβαίως, βεβαίως. Τα ρωσικά συμφέροντα στην Ελλάδα κτλ. Μια όμως και πήγε εκεί η κουβέντα, θέλω να πω ότι καλό θα ήταν, ας πούμε, όταν τελειώσει ο σκύλος των εκπομπών, να κάνουμε μια συζήτηση για την γεωκουλτούρα. Ναι. Να κάνουμε, να ανοίξουμε ένα κύκλο συζητήσεων για τη γεωκουλτούρα, διότι υπάρχει το εξής, ότι ναι μεν υπάρχουν οι εθνικές κουλτούρες, όλα αυτά τα πράγματα, σε διάφορα επίπεδα όπως είπες και τα λοιπά, αλλά κάποιες από αυτές θα παραμείνουν στο εθνικό επίπεδο, κάποιες θα πάνε λίγο πιο πάνω σε ένα περιφερειακό επίπεδο. Και άλλες έκανε παγκόσμιες. Οι παγκόσμιες είναι λίγες, είναι μετρημένες. Είναι μετρημένες. Και θα φέρω από την άποψη όχι της τέχνης, αλλά από την άποψη της γεωπολιτικής, το παράδειγμα του Hollywood. Το Hollywood καθορίζει την παγκόσμια βιομηχανία κινηματογράφου. Παλιά υπήρχαν οι εθνικοί κινηματογράφοι και οι ευρωπαϊκοί κινηματογράφοι, δηλαδή οι εθνικοί και περιφερειακοί. Τώρα όμως υπάρχει αυτό. Λοιπόν, και δηλαδή υπάρχουν, κάνουν ακόμα κινηματογράφο οι Ιταλοί και οι Γάλλοι. Βέβαια, όλοι κάνουν. Και μια χαρά κινηματογράφο κάνουν και οι Άγγλοι. Και καλύτερο ποιοτικά. Ναι, και καλύτερο, αλλά δεν είναι αυτό που υπήρχε τη δεκαετία του 60. Όχι. Ούτε μπορεί να περάσει παγκοσμίως, γιατί, να το πούμε έτσι δηλαδή και χοντρά, αυτά τα πράγματα κινούνται μέσα από συγκεκριμένα κυκλώματα και ροές, οι οποίες είναι πάντα ελέγξιμες, δεν είναι ανεξέρεγκτες. Δηλαδή, το τι μεταφέρεται ως κουλτούρα και το τι περνάει σαν πρότυπα. Και διαμορφώνει και την κοινή γνώμη η οποία εθίζεται σε μια σειρά πράγματα. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να μιλήσουμε και λίγο την άλλη φορά για τη θεωρία πάνω στην οποία εδράζεται αυτή η άποψη της Ρωσίας. Βεβαίως. Η οποία επί της ουσίας αρνείται και το φιλελευθερισμό, αρνείται και τον κομμουνισμό, αρνείται και το φασισμό. Έτσι. Και εκδηλώνεται, παίρνοντας ορισμένα στοιχεία και από τις τρεις, και εκδηλώνεται κυρίως μιας νέας μορφής συντηρητισμός. Έχει σημασία. Είναι ο μετακομμουνιστικός συντηρητισμός, ναι. Που είναι αυτό που λέμε εμείς εδώ, που τα συζητάμε έτσι μεταξύ μας, είναι ο συντηρητισμός του μεταμοντέρνου στα πλαίσια του εκεί. Και επειδή βγήκε και το βιβλίο του Κονδύλη τελευταία για το συντηρητισμό, έχει μεγάλη σημασία να συζητήσουμε λίγο για το συντηρητισμό αυτό, έτσι, για αυτά τα πράγματα. Οκ, okay, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Την επόμενη Δευτέρα θα συνεχίζουμε πάνω σε αυτά τα χνάρια, σε αυτό το διάδρομο, το μονοπάτι, και θα επικεντρωθούμε περισσότερο στις σχέσεις της Ρωσίας με την Ελλάδα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.